Αλλά και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σε πολύ μεγάλο βαθμό στο βάθος της τετραετίας είχε εφαρμοστεί. Δεν είναι ότι δεν εφαρμόστηκε. Προφανώς με τις δυσκολίες που μας επέβαλε το μνημόνιο. Αλλά ας πάμε τώρα στο καινούριο. Θεωρώ ότι και τις δύο μέρες, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, είπε με αποτύπωση σε αδρές γραμμές και με αρκετή λεπτομέρεια σε συγκεκριμένα σημεία ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ όποτε και αν γίνουν εκλογές και θα είναι νικητής. Τώρα, νομίζω ότι στο οικονομικό πεδίο, αλλά και στο πεδίο των εργασιακών, φάνηκε ότι συγκρούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της εκμετάλλευσης και του συνεχούς αγώνα για κέρδος χωρίς κανένα όριο και ο κόσμος της υπεράσπισης των εργαζομένων και μιας κοινωνίας που μπορεί να ζει χωρίς να υπάρχουν κραυγαλές αντιθέσεις. Κύριε Καραγιαννίδη, εφόσον όλα είναι τόσο δύσκολα αυτή την χρονική περίοδο, ο κύριος Τσίπρας είπε δεν θα γίνω Μητσοτάκης, δεν θα ζητήσω εκλογές. Δεν θα ήταν μια καλή περίοδος για να σταματήσουμε την κατηφόρα έτσι όπως ακριβώς την έχετε περιγράψει εσείς για να πάρουμε προς τα πάνω μας σαν χώρα? Ναι, εδώ υπάρχουν δύο ειδών απαντήσεις. Η πρώτη είναι ότι τις εκλογές τις αποφασίζει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, όσο και αν αυτό δεν είναι κάτι και το πιο δημοκρατικό τέλος πάντων. Και δεύτερον, οι εκλογές γίνονται όταν η κοινωνική αντίδραση και ο κοινωνικός ξεσηκωμός είναι τέτοιος που οθεί κάποιον που κυβερνά να προσφύγει σε εκλογές. Νομίζω ότι ούτε το να έχουμε ούτε το άλλο. Απ' την άλλη είναι κακό, και το είχαμε πει και το 2015, όταν μάλιστα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαινόταν ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Καλό είναι η συνταγματική υποχρέωση να τηρείται. Προφανώς μπορούν να υπάρξουν και πρόωρες εκλογές, αλλά στη χώρα που ζούμε, όπως ξέρετε, όποιο κόμμα έχανε την κυβέρνηση, την επόμενη μέρα ζητούσε εκλογές. Είναι κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει κάνει. Και είναι μια διαφορά ποιοτική και ο κόσμος πρέπει να την αντιληφθεί. Τώρα σας διακόπτω, κύριε Καραγιαννίδη. Όποιο κόμμα έχανε τις εκλογές, ζητούσε αμέσως εκλογές, αλλά και όποιο κόμμα έχανε εκλογές, άλλαζε σχεδόν τον πρόεδρο εκτός από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τέθηκε και αυτή η ερώτηση στον Αλέξη Τσίπρα και νομίζω απαντήθηκε με πολύ μεγάλη επάρκεια. Δεν αλλάζουν τα κόμματα τους αρχηγούς τους, δεν τους τρώνε μάλλον να το πω καλύτερα τα κόμματα τους αρχηγούς τους, εάν μια εκλογική αναμέτρηση δεν είναι επιτυχής για το κόμμα αυτό. Και στην αριστερά, όπως και να το κάνουμε, έχουμε άλλα ήθη και έχουμε και άλλες παραδόσεις και οι συλλογικές μας αποφάσεις στηρούνται. Δεν υπήρξε καμία αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και επομένως επόμενο ήταν να είναι και σήμερα ο Πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας και θα είναι όσο το κόμμα μας, όσο οι συλλογικές διαδικασίες θεωρούν ότι πρέπει να είναι. Δεν είμαστε κόμμα που τρώει τα παιδιά του και δεν είμαστε και ένα κόμμα που χρεώνει τα πάντα σε έναν άνθρωπο εάν οι εκλογές δεν πάνε καλά. Οποιασδήποτε εκλογές ανεμετρήσεις δεν πάνε καλά. Αλλά τώρα έχουμε να συζητήσουμε το πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση που φαίνεται να είναι δραματική, όπως είπατε κι εσείς, και πώς θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Αν ο κόσμος ευνοεί την ανατροπή, ευνοεί εννοώ πολιτικά, δηλαδή συσπυρώνεται απέναντι σε έναν άλλον πόλο από αυτόν της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι θα έχουμε εκλογές σύντομα. Λέτε ότι δεν τρώει τα παιδιά το χώρο σας, κύριε Καραγιαννίδη, αλλά είδαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε τον ΣΥΡΙΖΑ να τρώει σχεδόν τα σύμβολα. Γελάτε. Δεν θα το έλεγα. Συμφωνώ, διαφωνώ, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τα τρία χρώματα της ίδρυσης, από τότε που ιδρύθηκε μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, τα τρία βασικά χρώματα ήταν το κόκκινο, το πράσινο και το μόβ. Αν ο κόσμος αγνοεί ότι έτσι ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό κόμμα την καριέρα του στην ελληνική πολιτική σκηνή, μπορούμε να το θυμίσουμε και να το ενημερώσουμε. Αν δείτε και τις σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ πάντα από την έναρξή του, από το 2000, μακρινό 2010, 2009, 2010, ήταν το κόκκινο, το πράσινο και το μοβ. Τώρα υπόθηκαν πράγματα στο κλείσιμο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα ή τέλος πάντων υπήρχαν φόντα τα οποία μπορεί να δείχναν κάτι. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Ο κόσμος καταλαβαίνω ότι μένει και σε ένα συμβολισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Πάντως εκείνο που πρέπει να σας ξάφνιαζε ευχάριστα είναι ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, από το Νιν Κινάλ, δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Δηλαδή... Ναι. Θα να σου πω, ακόμα και αν υπήρχε ή δεν υπήρξε.
Έχει δικαίωμα κάθε πολιτικός χώρος να κρίνει αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του και έχει δικαίωμα να κάνει και κριτική. Δεν θα μου φαίνονταν παράξενη η κριτική ή αν κάτι έλεγε ο χώρος του Κινάλ, αλλά νομίζω ότι ο χώρος του Κινάλ έχει άλλα ζητήματα να λύσει, μιας και έχει και εκλογική, έχουν κομματικές αρχαιρεσίες και κομματικές διαδικασίες τον Νοέμβριο, οπότε θεωρώ ότι για αυτούς αυτό το πράγμα είναι αμεληταίο. Σε εσάς όλα βαίνουν καλώς, κύριε Καραγιαννίδη, στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντοτε τα πράγματα σε έναν ζωντανό κομματικό οργανισμό έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα πάνω του, όπως και να το κάνουμε. Και είναι στα πάνω του για να εκφράσει ανάγκες, να εκφράσει αιτήματα κοινωνικά και για να μπορέσει να αποτρέψει μια κατάσταση που ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων θεωρεί ότι είναι αρνητική για τη χώρα και τον κόσμο της και τον ελληνικό λαό. Αυτό λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ όντως δεν έχει προβλήματα, με την έννοια που έχουν κόμματα όταν υπάρχει γκρίνια εσωτερική ή δεν πάνε καλά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει ένα στόχο, έχει αποτυπώσει ένα κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμόσει στην επόμενη μέρα των εκλογών και νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την πορεία.